Η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ εξετάστηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος. Εισηγητής του θέματος ήταν ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Ενώ κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι βουλευτές της Περιφέρειας, οι δήμαρχοι όλων των Δήμων της Περιφέρειας, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσος Αποστολόπουλος, η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Διονυσία Μαράτου, ο προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Μιχάλης Τζορτζής, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Παναγιώτης Στεφόπουλος και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δημήτρης Καραβίδας. Το βιβλίο του Μιχάλη Πιτένη, Η Προφητεία του Μότσαρτ, παρουσιάστηκε από το πρώτο γυμνάσιο Μεσολογγίου Πανλαμαϊκή Σχολή, την ΑΕΛ Μετολακαρνανίας και τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος «Έτσι προχωράει ο κόσμος». Για το συγγραφέα και το έργο του μίλησε η φιλόλογος και πρόεδρος της ΑΕΛ Μετολακαρνανίας Νατάσα Γιαννούλου, η επίσης φιλόλογος Ιωάννα Βιδαλάκη και η υποθηκοφύλακας Μεσολογγίου Ουράλου Κύρια Κοπούλου. Τα μουσικά θέματα στο πιάνο απέδωσε η καθηγήτρια μουσικής Ζίζη Κορκοτζέλου. Ενώ μετά την παρουσίαση ακολούθησε η θεατρική παράσταση με στοιχεία μαύρου θεάτρου «Έτσι προχωράει ο κόσμος». Την πρόταση της μερικής άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο έριξε στο τραπέζι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος, προαναγγέλλοντας λουκέτους σε οργανισμούς που δεν απέστειλαν τα οικονομικά στοιχεία που τους είχε ζητηθεί. Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εισηγείται να θεσμοθετηθεί και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα το λεγόμενο διευθυντικό δικαίωμα, η δυνατότητα δηλαδή των διευθυντών να απολύουν υπαλλήλους οι οποίοι δεν είναι παραγωγικοί. Εάν έχεις το δικαίωμα να απολύεις, τότε ο οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες ζουν και ανταγωνίζονται σε περιβάλλον ελεύθερης αγοράς. Τέλος, ο κύριος Πάγκαλος προανήγγειλε λουκέτο σε 40 οργανισμούς που δεν απέστειλαν έως και τις 17 Ιουνίου τα οικονομικά στοιχεία που τους είχε ζητήσει. Πρόκειται για συντριπτική πλειονότητα για ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος στα απολύτως αναγκαία επίπεδα, κυρίως κατά τις ώρες αιχμής, από 12 έως 3 το μεσημέρι και από 8 έως 10.30 το βράδυ, ζητάει η ΔΕΗ από τους καταναλωτές, καθώς από τα μεσάνυχτα ήδη έχει αρχίσει 48 ώρια απεργία της Γενόπ ΔΕΗ. Η επιχείρηση τονίζει επίσης πως στις ημέρες της απεργίας θα γίνονται περικοπές ρεύματος με πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων. Λόγω της απεργίας έχουν τεθεί μέχρι στιγμής εκτός λειτουργίας 9 μεγάλες και μικρές θερμοηλεκτρικές μονάδες συνολικής ισχύως περίπου 2.500 ΜΒ, ενώ άλλες 7 ισχύως 1.000 ΜΒ ήταν εκτός με βάση τον προγραμματισμό της αγοράς κατά την έναρξη της απεργίας και παραμένουν εκτός λειτουργίας εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων.